Geçen hafta 9 aylık Asım Bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Η Ελλάδα είναι συνένοχη σε αυτό. Και είναι συνένοχη ιδιαίτερα την περίοδο του Μητσοτάκη. Η Ελλάδα πνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο. Η Ελλάδα πνίγει ανθρώπους στον Εύρο. Πώς ο κόσμος μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Αν εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, είναι ένα θέμα. Η πρόταξη κάλυπτε τις επαναποδίες της ελληνικής πλευράς. Από ό,τι φαίνεται δεν την κάνουμε σωστά. Βεβαίωσε πλήρως αυτά που επειδή ανέφερες και τον Ιάσονα. In Greece we have the only coast guard in the world that instead of rescuing people at sea, they throw people into the sea. Βεβαίωσε πλήρως ότι τους βάζουν στη θάλασσα και τους αφήνουν έρμεους στην δίκη τους στο Αιγαίο. Ευβεβαιώθηκε πλήρως. Υπάρχουν βίντεο γι' αυτό. Η καταγγελία για τα pushbacks, δηλαδή για πνιγμούς στο Αιγαίο, δεν έχουν να κάνουν με τον Ερντογκάν, όπως λέει με ευκολία ο Μητσοτάξης. Τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν εκτεθεί από τον πόλεμο πρέπει να τους στείλουμε όλοι. Δεν τους θεωρούμε σκουπίδια, κυρία Βούλτευση, όπως θεωρείτε εσείς που τους στέλνετε στα βάθη του Αιγαίου. Αυτό δεν τιμά την Ελλάδα. Αυτή η πολιτική η οποία πνίγει ανθρώπους. Το να λέμε ότι η χώρα κάνει pushbacks και φέτει σε κίνδυνο ζωές δυνητικών προσφύγων, μεταναστών κλπ. Είναι συκοφαντία του λιμενικού μας ή όχι? Όχι, δεν είναι καθόλου συκοφαντία. Είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πνίγονται άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο από pushback από το ελληνικό λιμενικό? Βεβαίως, ότι άνδρες, όχι το ενσυνόλο το λιμενικό. Όχι, από ορισμένα. Βεβαίως. Το ερώτημά μας είναι με τους πολιτικούς, απευθύνεται στους πολιτικούς προϊστάμενους.